νερά τουρκικά και τον αέρα τουρκικό, μετά από τις χθεσινές εξελίξεις στην Ευρωπαϊκή Ένωση, μετά από την απόφαση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου για τους δύο Έλληνες στρατιωτικούς, μετά από τις δηλώσεις Μακρόν, μετά από την έκθεση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την Τουρκία, το πρώτο σας σχόλιο. Αυτό που θέλω πρώτα απ' όλα είναι να σας δώσω μια είδηση. Μάλιστα. Γιατί μόλις βγήκα από την Ολομέλεια του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, όπου εκπροσώπησα την Ευρωομάδα της Αριστεράς σε μια συζήτηση σε επίπεδο αρχηγών με τη συμμετοχή του κυρίου Γιούνκερ και του κυρίου Τούσκ. Να. Έθεσα και πάλι στην ομιλία μου το αίτημα, το ομόφωνο του Ευρωκοινοβουλίου για την άμεση απελευθέρωση των δύο Ελλήνων στρατιωτικών, ζητώντας και από την ηγεσία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, τον κύριο Γιούνκερ και τον κύριο Τούσκ, όχι απλώς υποστηρικτικές δηλώσεις, αλλά πιέσεις προς την πλευρά της τουρκικής ηγεσίας. Πριν λίγα λεπτά, απαντώντας στο θέμα αυτό, ο κύριος Γιούνκερ είπε ότι θεωρεί απαράδεκτη, αδιανόητη και γελία από την πλευρά των τουρκικών αρχών την παρατηνόμενη κράτηση των δύο Ελλήνων στρατιωτικών. Απαράδεκτη, αδιανόητη και γελία. Απαράδεκτη, αδιανόητη και γελία. Είπε επιλέξει ότι είναι ολοφάνερο ότι οι δύο Έλληνες στρατιωτικοί βρέθηκαν από λάθος στην τουρκική πλευρά για λίγα μέτρα και ότι ζήτησε εκ μέρους της Ευρωπαϊκής Ένωσης την άμεση απελευθέρωσή της, όπως τη ζητά ομόφωνα και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, και θεωρεί την παρατηνόμενη κράτηση απαράδεκτη και γελία την δικαιολογία. Μάλιστα. Αυτό νομίζω ότι είναι μια ηχηρή ευθυγράμμιση για μια ακόμη φορά. Έχουν κάνει πιο απαράδεκτα, κύριε Παπαδημούλη, όμως, τις τελευταίες ώρες. Ο Νίκος Ομερτζάνης το επεσήμανε ήδη, την ανακοίνωση του τουρκικού ΥΠΕΞ. Ναι, μου επιτρέπετε όμως να σας δώσω και εγώ την είδηση πριν περάσουμε στα σχόλια. Επομένως, έχουμε μια Τουρκία η οποία με την στάση της ηγεσίας της και με δική αποκλειστική ευθύνη απομακρύνεται ολοένα και περισσότερο από όσα η ενωμένη Ευρώπη ζητά και απαιτεί. Αυτό το λέω διότι ο Ερντογάν δεν είναι τόσο ισχυρός όσο θέλει να εμφανίζεται. Έχει απόλυτη ανάγκη τα ευρωπαϊκά χρήματα, τις ευρωπαϊκές επενδύσεις. Έχει ανοίξει πάρα πολλά μέτωπα, έχει αποτύχει πλήρως στο μέτωπο της Συρίας, η τουρκική λίρα υποτιμάται. Γιατί τα λέω αυτά? Γιατί πιστεύω ότι η Ελλάδα πρέπει να συνεχίσει με την ίδια γραμμή βλέψης που έχουμε χαράξει. Εθνική ομοψυχία, που είδατε τι θετικά αποτελέσματα φέρνει. Σωστά, με την συνεργασία των Ελλήνων Ευρωβουλευτών στο Ευρωκοινοβούλιο. Αυτοπεποίθηση, ψυχραιμία, όχι πανικός, όχι εκφοβισμός και μακριά από τις παγίδες και τις προβοκάτσιες τις οποίες θέλει να μας σύρει η τουρκική ηγεσία. Μάλιστα. Αυτή η ομοψυχία παρακολουθείς... Το μήνυμα νομίζω που εκπέμφθηκε χθες από τα χείλη του Πρωθυπουργού δίνει τον τόνο για την Ελλάδα και είναι ένας τόνος επιγραμμισμένος με όλη την Ευρωπαϊκή Ένωση που δείχνει ότι έχουμε ισχυρά ερίσματα. Ναι, στις σχέσεις καλής γειτονίας, αλλά στηριγμένη αυστηρά και αποκλειστικά στο σεβασμό του διεθνούς δικαίου και του κράτους δικαίου. Καμία διάθεση να υποταγούμε ή να παρασυρθούμε σε ανατολίκα παζάρια αν και μας επιτρέπετε να θέσουμε κάποια ερωτήματα, γιατί θα θέλουμε πάρα πολύ να μας λύσετε και κάποιες απορίες. Βεβαίως, βεβαίως, να θέσετε ερωτήματα. Ναι. Αυτό που θέλω να σας πω εγώ είναι... Αλλά όταν με ρωτάτε, απαντώ. Ναι, αυτή η ομοψυχία που είδαμε χθες στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο από όλους τους Έλληνες Ευρωβουλευτές, μπορεί να, να υπάρχει αντανάκλαση και στην Ελλάδα. Υπάρχει θέληση από όλα τα κόμματα. Θεωρώ απαραίτητο στα θέματα αυτά, τα εθνικά, της αντιμετώπισης τουρκικής επιθετικότητας, να υπάρχει απόλυτη
εθνική ομοψυχία, πολιτική συνεννόηση, σοβαρότητα και αποφυγή είτε μικροπολιτικών παιγνίων είτε ασκήσεων διχασμού. Λέω το αυτονόητο και φαίνεται καθαρά ότι όταν δείχνουμε σοβαρότητα και δουλεύουμε με εθνική συνεννόηση φέρνουμε αποτέλεσμα. Κατά τα άλλα, για να μην έχουμε αυταπάτες, ούτε το ψήφισμα του Ευρωκοινοβουλίου που θα εγκριθεί αύριο με συντριπτικότατη πλειοψηφία, σχεδόν ομόφωνα, ούτε η δήλωση του Γιούνκερ που μόλις σας ανακοίνωσα, για να κάμψει τη διαλαξία και την επιθετικότητα Ερντογάν. Γι' αυτό και το δικό μας σήμα πρέπει να είναι σαφές. Δεν θα σταματήσουμε τον αγώνα και την προσπάθεια που κάνουμε ενωμένοι μέχρι ότου τα δύο παιδιά μας επιστρέψουν στην πατρίδα, στο ελληνικό στράτευμα. Πότε πιστεύετε, κύριε Παπαδημούλη, ότι μπορεί να επιτευχθεί αυτό? Διότι εσείς ο ίδιος λέτε ότι δεν η Τουρκία είναι... από αυτά τα μηνύματα σας απάντησε το τουρκικό Υπουργείο Εξωτερικών. Δεν τους άρεσε καθόλου αυτή η στάση της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Και μετά βγήκανε και κάνανε και τη δήλωση σημαίνει... για τα ίμια. Το ξέρω και αυτό σημαίνει ότι κάνουμε καλή δουλειά. Πολύ όσο πιθανό, περισσότερο, ναι. Όσο περισσότερο η Ευρωπαϊκή Ένωση στέλνει μηνύματα που ενοχλούν την τουρκική ηγεσία, τόσο το καλύτερο για τη δουλειά, ναι, εντάξει, που κάνουμε. Κύριε, από εκεί και πέρα. Κύριε Παπαδημούλη, μισό λεπτό, επειδή είναι και δυσκολία. Μου επιτρέπετε να προσθέσω. Υπάρχει δυσκολία στο να ακούσουμε. Είπαν οι Τούρκοι, θέλω να μου το πείτε, είναι η πρώτη ερώτηση που έκανα, ότι τα ίμια είναι τουρκικά. Αυτή την απάντηση από την Ευρωπαϊκή Ένωση θα την πάρουν? Γιατί ο Μακρόν χθες είπε ότι τα σύνορα της Ελλάδας είναι σύνορα της Ευρωπαϊκής Ένωσης ουσιαστικά. Και οι Τούρκοι, ναι, σήμερα έβγαλαν ανακοίνωση τα ίμια είναι τουρκικά. Απαντώ, ακούστε με. Τι απαντάτε, ακούστε σε αυτό? Ότι η Ελλάδα απορρίπτει τη θεωρία των γκρίζων ζωνών. Και η Ελλάδα υπερασπίζεται και φυλάσσει όχι μόνο τα ελληνοτουρκικά σύνορα, αλλά τα ευρωτουρκικά σύνορα. Αυτή είναι η θέση. Λοιπόν. Είναι σαφής, καθαρή και αποτυπώνεται και στο κοινό ανακοινωθέν του Συμβουλίου στις 22 και 23 Μαρτίου. Σε ό,τι αφορά δε την ερώτηση, ναι, ναι, που προηγήθηκε, η δική μου δουλειά δεν είναι να προβλέπω το πότε. Η δική μου δουλειά, και θα σας έλεγα η δική μας δουλειά, γιατί είναι εθνικό καθήκον, είναι να συνεχίζουμε τον αγώνα έτσι ώστε να επιστρέψουν το ταχύτερο δυνατό, άμεσα λέμε εμείς, τα δύο παιδιά μας στην πατρίδα, στο στράτευμα και στις οικογένειες. Ευχαριστούμε. Από την εμπειρία, ναι. Ξέρουμε από την εμπειρία και οφείλετε να ξέρετε κι εσείς, διότι ενήμεροι είστε, ότι ο Ερντογάν χρησιμοποιεί τέτοια περιστατικά για να εκβιάζει και να παζαρεύει άλλα πράγματα. Ναι, το ξέρω. Κράτησε έναν γερμανοτούρκο δημοσιογράφο, ναι, ναι, για ένα χρόνο, έναν πάστορα για 18 μήνες. Είναι γνωστή η πρακτική. Ευχαριστούμε, κύριε Παπαδημούλη.